Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη βαλβίδα EGR, θα την καθαρίσουμε από την κάπνα που μαζεύει. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι μια βαλβίδα η οποία στην ουσία όταν ανοίγει περνάνε τα καυσίμα αέρια, πάνε σε ένα ψυγείο εδώ πέρα κάτω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Αυτό εδώ κάτω είναι το ψυγείο της EGR, που από εκεί περνάνε τα καυσίμα αέρια και ψύχονται. Αυτό το ψυγείο συνδέεται κανονικά με το ψυγείο του νερού του αυτοκινήτου και ψύχει τα καυσίμα αέρια ώστε να πάνε ξανά στο θάλαμο καύσης για να καούνε δεύτερη φορά. Συνήθως οι περισσότεροι καθαρίζουν μόνο τη βαλβίδα και ξεχνάνε να καθαρίσουν το ψυγείο της EGR. Το να καθαρίσεις μόνο τη βαλβίδα είναι ούτε καν μισή δουλειά. Το δύσκολο είναι να καθαρίσεις το ψυγείο της EGR, το οποίο είναι το βασικότερο κομμάτι. Το να καθαρίσεις τη βαλβίδα και να έχεις βουλωμένο το φίλτρο, το ψυγείο της EGR, είναι δώρον άδωρον. Γι' αυτό πολλοί ακούσω να λένε ότι καθαρίσανε τη βαλβίδα EGR και παρόλα αυτά συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν καθαρίσει το ψυγείο της EGR. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Για να ρίξουμε το ψυγείο της EGR πρέπει να θερήσουμε αυτό το σωληνάκι. Το σωληνάκι εδώ πέρα κάτω που πάει στο δοχείο του αντιψυκτικού. Τρίτο σωληνάκι που πρέπει να αφαιρεθεί είναι αυτό εδώ πέρα κάτω. Τέταρτο σωληνάκι το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί αυτό εδώ πέρα πίσω με την ασφάλεια. Πρέπει να βγει από εδώ πέρα, να το σκούνται καλύτερα. Έχει δύο μικρές διδούλες. Αυτοί εδώ και αυτοί εδώ πρέπει να φύγουν. Και πίσω ταυτόχρονα βλέπουμε πάλι μια μεταλλική βάση. Αυτές οι δύο βιδούλες που φαίνονται στη φύσα. Αυτή εδώ τη φύσα. Πρέπει να αφαιρέσουμε επίσης αυτή εδώ την κόκκινη φύσα. Αυτή τη φύσα. Σύνδεσμο. Είναι η τρίτη φύσα. Αφαιρούμε και αυτό εδώ το σωληνάκι και εδώ τέρμα κάτω πάλι, τέρμα κάτω, αφού αφαιρέσουμε τις μικρές βιδούλες, έχει δύο μεγάλες βίδες. Η μία είναι εδώ πέρα στο βάθος με 13 κλειδί, τις αφαιρούμε εκείνες. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Τέρμα κάτω, τέρμα πίσω. Δεν ξέρω πάλι κατά πόσο φαίνεται. Έχει πάλι δύο βίδες. Και επίσης αφαιρούμε και αυτό το σωληνάκι της υποπίεσης. Είναι συνολικά το πέμπτο σωληνάκι που αφαιρούμε. 500 σωληνάκι έχει. Λοιπόν, θα κάνουμε καθαρισμό της βαλβίδας EGR σήμερα. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Μέχρι εδώ πέρα όλα αυτά πρέπει να καθαριστούν. Εδώ είναι η πεταλούδα μας. Θα ανοίξουμε με ένα κατσαβιδάκι αυτή την ασφάλεια. Με το ένα χέρι την ανοίγουμε. Θα θέλει λίγο προσοχή. Άνοιξε η ασφάλεια. Και ορίστε η πεταλούδα μας. Λοιπόν, πριν κάνουμε οτιδήποτε, τι κάνουμε, αφαιρούμε το αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Το αρνητικό, προσοχή, όχι το θετικό. Σε αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα ξεβιντώνουμε αυτές τις 4 βίδες. Πάμε. Βγάλαμε τις 4 βίδες, είναι όλες ίδιας διάστασης, ίδιου μήκους μάλλον. Εδώ βλέπουμε πίσω από την πεταλούδα έχει μια φύσα. Την αφαιρούμε και αυτήν. Αυτή η κόκκινη φύσα είναι της πεταλούδας μας. Τώρα, επόμενο βήμα. Επόμενο βήμα είναι να αφαιρέσουμε το σωληνάκι αυτό το ασημένιο. Και το πιο δύσκολο. Γιατί οι πίσω βίδες είναι δύσκολο να βγουν. Λοιπόν, τη βγάλαμε και αυτό το μεταλλικό κομμάτι, το σώμα. Με μόλις 10.000 χιλιόμετρα, κοιτάξτε πόσο πολύ μαύρη έχει πιάσει. Εδώ προσοχή σε αυτή τη φλατζούλα, να μην τη χάσουμε. Και επίσης έχει και εδώ πέρα και δύο πλαστικές ασφάλειες. Προσοχή και σε αυτές.
Λοιπόν, επόμενο βήμα είναι να ανοίξουμε το δεύτερο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε αυτό το κομμάτι. Αυτές οι βιδούλες. Εδώ η πίσω η βίδα είναι πιο μεγάλη. Μπροστά είναι οι μικρές, πίσω είναι οι μεγάλες. Την αφήνουμε και αυτή εδώ. Και τώρα αυτή στα διαγώνια κάτω. Για να ανοίξουμε το σώμα της βαλβίδας της AGR. Και τώρα αφαιρούμε το σώμα της βαλβίδας. Ορίστηκε η βαλβίδα μας. Εδώ προσοχή τη ροδελίτσα. Αυτή η ροδελίτσα πρέπει να κάτσει καλά. Με μεγάλη προσοχή τη βάζουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις τρεις βίδες στο τέρμα πάνω. Δύο τις έχω βγάλει από εδώ πέρα πίσω και μία εδώ πέρα τέρμα κάτω. Μία κουμπώνει πάνω σε αυτή τη λάμα που έχω βγάλει εδώ πέρα. Για να μου το κινητό σου δεν φαίνεται κιόλας. Εδώ μέσα. Και τώρα ξεβιδώνουμε αυτή τη βιδούλα εδώ πέρα κάτω από την πεταλούδα που είναι στο εισιτήρα. Αυτή η τελευταία από δεξιά είναι η βίδα που ήταν κομπωμένο αυτό το πραγματάκι, το εισιτήρας. Και εδώ πέρα βλέπουμε αντρικό κινητό. Βλέπουμε αυτή την παπαριά. Αγκαλιάζει αυτό το σιδεράκι. Εδώ πέρα την πίσω βίδα. Τέρμα πίσω που είναι στη βάση, κάτω. Αγνώστες είμαστε. Και φλατζάκι περνάμε, θέλουμε. Τίπος. Όποιος θέλει, αντί να δώσει 500 ευρώ τα δίσκα. Και φλατζάκια τα κάνουμε εμείς, ρε, όλα. Βιδώνουμε τώρα εδώ πέρα το σώμα του ψυγείου. Το καθαρίσαμε με σπρέι καρμπιρατέρ. Κανονικά θέλει ένα ειδικό υγρό, το οποίο δεν μπορούσαμε να βρούμε στην αγορά. Θα ερχόταν μετά από μια εβδομάδα, οπότε το καθαρίσαμε όσο γινόταν με το σπρέι καρμπιρατέρ. Εδώ οι κυψέλες ήταν τίγκα στη μούρκα. Γενικά, άμα δεν καθαρίσεις ψυγείο EGR, κάνεις μισή δουλειά άμα καθαρίσεις μόνο την βαλβίδα. Ούτε μισή δουλειά. Γιατί, φίλε, ούτε μισή δουλειά. Ναι, το 80% είναι αυτό το ψυγείο. Τίποτα δεν κάνεις. Όσο καθαρή και να είναι η βαλβίδα, αν αυτό δεν είναι καθαρό, άχρηστο. Πάπαλα. Και εμείς δεν το ξέραμε. Αυτό, πέρυσι τέτοιο καιρό αισθανόμασταν τυχεροί που καθαρίζαμε τη βαλβίδα. Γι' αυτό, φίλε, πολλοί λένε καθάρισε την βαλβίδα και συνεχίζει το πρόβλημα. Φυσικό είναι να συνεχίζει το πρόβλημα αφού είσαι μπουκωμένος εκεί πέρα. Καθάρισε στη μύτη, αλλά το πνευμόνι ακόμα μπουκωμένο είναι. Αυτό είναι το πνευμόνι. Πέρυσι τέτοιο καιρό θεωρούσαμε ότι ήμασταν τυχεροί όμως που καθαρίζαμε μόνο το τσόλι. Κάτι κάναμε, ένα 20%, κάτι ήταν. Τώρα. Του χρόνου γεροί να είμαστε, μπορούμε να μάθουμε άλλα τόσα. 500 αισθητήρες βγάλαμε. Αυτά τα τέτοια τα κολάρα μας πεθάνανε. Σιγά σιγά όμως με λίγο λαδάκι και υπομονή βγήκανε. Φίλε, ένα βήμα ακόμα, ήμασταν και βάζαμε και το φλατζάκι, ε. Το γελάς. Έτσι είναι, ό,τι είναι να βγει η AGR για να μπει το φλατζάκι, ρε φίλε. Για πάμε να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, βάζουμε τώρα το σώμα του ψυγείου ξανά μέσα. Φέρνω το τέτοιο. Θέλεις. Φακού. Πώς σήμερα. Μετά το καθαρίσεις και... Ωραία. Έλα, δεις, Χριστό. Από εδώ το βλέπεις το σωληνάκι. Ναι. Το νησί εδώ και στο βίντεο ότι είναι το πιο σημαντικό να το προσέξει ο κόσμος. Το σωληνάκι εδώ πέρα, όσο φαίνεται. Ένα μικρό που είχε είναι το πιο σημαντικό γιατί μπορεί να χάσει νερά από εκεί τα μάτια. Και να χάσει νερά τη γαμίσαμε. Λοιπόν, το κλείσαμε το αμάξι, το κάναμε και μια βόλτα, το δοκιμάσαμε. Τώρα θα βάλουμε αυτό το σπρέι. Αυτό είναι για να καθαρίσει δίθεν η βαλβίδα AGR από εδώ απευθείας από την πεταλούδα του γκαζιού, χωρίς να ανοίξουμε το σώμα. Αλλά εμείς προτιμήσαμε να τα καθαρίσουμε όλα, να τα κάνουμε όλα πεντακάθαρα.
και να κάνει το κάτι παραπάνω στην πολλαπλή εισαγωγή. Μπας και καθαρίσει τίποτα που δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε πολλαπλή εισαγωγή. Το αμάξι έχει πιάσει θερμοκρασία λειτουργίας, οπότε εδώ λέει στις οδηγίες ότι πρέπει να έχουμε γύρω στις 2.000 στροφές και θα ψεκάζουμε σιγά σιγά μέχρι να τελειώσει όλο το κουτί. Για πάμε. Έχω τώρα κόντρα άνεμο, είμαι σε Ισιάδη, έχω κόντρα άνεμο, πάμε 120. Έχει έξω τουλάχιστον 4-5 μποφόρ. Και ακόμα έχουμε να αλλάξουμε λάδι. Σε 1-2 εβδομάδες αλλάζω λάδι. Και πριν αλλάξω λάδι θα βάλω τώρα και ένα φάρμακο για το DPF, καθώς και για τα PEC, να καθαρίσει καλά ο κινητήρας και πάμε για αλλαγή λαδιού. Αυτά.